Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα Κούση, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα. Τι να πρωτοπάρουμε τώρα, να πάρουμε μετοχές, να πάρουμε διαρκείας, τι να πάρουμε, απ' όλα. Κοίτα, ό,τι προαιρείστε, εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν έχουμε περιορισμό, δεν μας πειράζει. Εντάξει, απλά στο διαρκείας, ρε παιδί μου, έχει την ευκαιρία με ένα ποσό σχετικά μικρό, θα πω εγώ, αν και στην εποχή που είμαστε δεν υπάρχουν μικρά ποσά. Okay. Σωστά. Να δεις και την ομάδα όσες φορές θέλεις. Μπορείς να θέλεις να πας να δεις, ξέρω εγώ, με τον Άρη. Θα έχει περισσότερο κόσμο, να δεις λίγο το γήπεδο με πιο πολύ κόσμο. Να δεις μάτς ευρωπαϊκά. Το διαρκείας είναι λίγο διαφορετική λογική, ναι, από σωστά. Το κομμάτι της αύξησης που είναι, ξέρεις εν γνώση ότι δίνεις ένα ποσό ο καθένας ό,τι θέλει. Προκειμένου να βοηθήσεις καθαρά οικονομικά. Τώρα εδώ έχεις και ένα αντίτιμο ουσιαστικά το να έχεις δυνατότητα να δεις τα παιχνίδια. Και τα δύο, είναι στήριξη φυσικά για την ομάδα, για τις ομάδες. Ακριβώς. Έτσι, και τα δύο εννοείται. Ακριβώς. Και τα δύο είναι στήριξη και τα δύο τα έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί έχουμε εξηγήσει το οικονομικό κενό το οποίο υπάρχει αυτό το διάστημα και δημιουργεί έτσι ζήτημα. Σωστά. Για τη συνέχεια. Αν γενικότερα ο κόσμος, δεν θα πω μόνο το ΠΑΟ, γενικά ο κόσμος στην Ελλάδα είχε τη λογική αρκετών στο εξωτερικό, τα διαρκείας ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι εσόδων για τις ομάδες. Βεβαίως. Για παράδειγμα, πόσες φορές έχουμε πει ότι, ας πούμε, για τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟ, το να έχει, ξέρω εγώ, 5.000 διαρκείας στο μπάσκετ, δεν είναι ένα νούμερο που να πεις ότι είναι ανέφικτο, ωστόσο δεν τα έχει ποτέ. Αυτή τη φορά είναι αρκετά επιτακτική ανάγκη για βοήθεια. Τα εισιτήρια κυκλοφορούν τη Δευτέρα, κυκλοφορούν στις τιμές των 80, 120, 250, 600 και 1000 ευρώ για ανανέωση και για νέους κατόχους. Οι τιμές ξεκινάνε από τα 120 ευρώ και ανεβαίνουν σε 150, 300, 350, 800 και 1200 ευρώ. Ναι. Γιατί αν υπάρχει η στήριξη την οποία λέμε, είναι μια πραγματικά πολύ πολύ σημαντική οικονομική ένεση για την ΚΑΕ σε ένα διάστημα που το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από ρευστό, έχει ανάγκη από χρήματα, έχει ανάγκη από αυτή τη στήριξη. Θυμάμαι πέρσι, τέτοιο καιρό πάνω κάτω, ίσως και λίγο νωρίτερα, γιατί πέρσι δεν έτρεχε τότε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που ο ΠΑΟΚ προχωρούσε μια καλή χρονιά, να λένε όλοι να βγουν τα διαρκείας, να πάμε να στηρίξουμε. Και όταν βγήκαν τα διαρκείας, το νούμερο μεταβίας ξεπέρασε το τετραψήφιο. Αυτό είναι περισσότερα για τον ΠΑΟΚ, την κατάσταση που είναι. Το καλό είναι, αν μπορεί να βρεθεί κάτι καλό μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση για τον ΠΑΟΚ, ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις τελευταία και του κυρίου Χαβδόπουλου και του κυρίου Τριβιράκη έχουν θέσει λίγο τα θέματα τους στη βάση που ακριβώς είναι. Οπότε οι περισσότεροι πλέον έχουν καταλάβει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα, πώς θα το πω, βιωσιμότητα ουσιαστικά, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει στο δομέα του οικονομικού και έχει καταλάβει ο περισσότερος κόσμος ότι καλείται να βοηθήσει. Τώρα, το πώς θα το κάνει ο καθένας και αν μπορεί να το κάνει, αυτό άπτεται στον κάθε ένα φίλο του ΠΑΟΚ. Άλλος μπορεί να μπορεί οικονομικά και να μην θέλει γιατί δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Άλλος μπορεί να μην μπορεί οικονομικά. Άλλος μπορεί να θέλει να βοηθήσει τον μπάσκετ, θα πάρει να διαρκείας, εγώ να βοηθήσει να άφησε τον κεφαλός, όλα αυτά. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, έσοδα από αλλού δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ναι, έτσι. Είναι η άφηση του κεφαλαίου που τρέχει και τα διαρκεία στα οποία βγαίνουν στην κυκλοφορία από την προσοχή Δευτέρα. Οπότε η μοναδική πηγή εσόδων τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ είναι ο κόσμος. Είτε μεγάλη είτε μικρή, αυτό θα φανεί από την ανταπόκριση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτή είναι η πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι είναι. Τώρα, επί του αγωνιστικού, βλέπω έρχονται παιδιά, χθες ήρθαν δύο, σήμερα αναμένεται ακόμη ένα. Αρχίζει η ομάδα σιγά σιγά να κινείται, έτσι προπονήσεις γίνονται. Οπότε ναι. Κάτι κινείται. Εντάξει, τυπικά η πρώτη για τον ΠΑΟΚ είναι τη Δευτέρα. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχει έρθει και ο Πόλι, ο τελευταίος Αμερικανός που, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από τον κύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Χθες έφτασε ο Τζέιλεν Ράιλι και ο Τζακ Ντάρκο Κέλλη.
Χθες έκανε και την πρώτη προπόνηση ο Τζέι Αλεχάντ που ήρθε πρώτος. Νομίζω σήμερα και οι δύο που ήρθαν χθες αργά το βράδυ θα συμμετέχουν το απόγευμα στην προπόνηση που γίνεται παρουσία των Ελλήνων παικτών που είναι εδώ από τις προηγούμενες ημέρες και των ξένων που έρχονται σταδιακά. Προπονήσεις που γίνονται υπό τις υγείες του Στάθη Νερατζάκη, καθώς ο Άρης Δικογιάννης και ο βοηθός του Μπάμπη Χαραίσκος είναι στην Φραγκφούρτη για το ξέμινο των προπονητών. Για τον BCL. Τον Basketball Champions League, σωστά. Ναι, σιγά σιγά νομίζω από τη Δευτέρα που θα είναι και οι περισσότεροι εδώ, έτσι πλην του Φράγκε που δεν έχει τραυματισμό, αλλά όπως είχαμε πει δεν θα ήταν εδώ από το χρονοδρομικό λόγο των υποχρεώσεων του με την Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο Ευρωμπάσκετ. Σιγά σιγά έτσι και το Παλατάκι έχει πάρει ζωή από προπονήσεις και θα μπει ξανά και το μπάσκετ λίγο στην κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό στην επικαιρότητα για τον ΠΑΟΚ είναι μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό. Ναι, σωστά. Ακόμα και όση κουβέντα μπορεί να γίνεται για τις κινήσεις που έχουν γίνει, τις μεταγραφικές, πάλι και αυτή η κουβέντα γύρω από αυτό κινείται. Δηλαδή ότι πήρε τον Τάδε και δεν μπορούσε να πάρει τον Δίνα. Ναι. Ή πήρε τον Δίνα και δεν μπορούσε να πάρει τον Τάδε. Νομίζω καλό θα είναι που θα ξεκινήσει και λίγο η βασική κουβέντα. Και νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερο για τον ΠΑΟΚ και γενικά να βάλει λίγο την βασική κουβέντα στην καθημερινότητά του. Γιατί άμα δεν το κάνει, μπορεί χρόνια να πάει πολύ δύσκολα. Ναι, μεν είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το εταιρικό, το οικονομικό, που προφανώς είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και από τη στιγμή που ο Χατζόπουλος το έχει ως μεγάλη προτεραιότητα την κάλυψη των χρεών και το να μειωθούν μέχρι να φτάσουν σε περίπου 2-2,5 χρόνια να έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Είναι όμως και το μπασκετικό το οποίο θα πρέπει επίσης να απασχολήσει αρκετά τον ΠΑΟ και τη χρονιά που έρχεται. Με βάση τις κινήσεις που έχει κάνει, όλες τις κινήσεις που έχουν κάνει άλλοι, έτσι για να δούμε πώς θα είναι η σεζόν όταν αυτή θα ξεκινήσει, γιατί ακόμα οι ομάδες κινήσεις κάνουν. Έτσι, οι ρόστερ έχουν κινήσει ελάχιστα νομίζω μέχρι τώρα. Καμιά μεταγραφή ο ΠΑΟΚ ακόμη έχει ή τελείωσε? Θεωρητικά όχι. Όχι, δεν τελείωσε. Δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Νομίζω τώρα που μιλάμε είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες. Αλλά πιο μετά, αν λίγο και τα δεδομένα τα οικονομικά είναι λίγο διαφορετικά, ανάλογα ότι υπάρχει στην αγορά, δεν μπορείς να αποκλείσεις. Νομίζω ότι με την απόκτηση και του πόλη, δηλαδή τις τελευταίες κινήσεις που έκανα πάω στο Λαφτάκι και πόλη, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι έχει κλείσει. Εγώ δεν το αποκλείω ποτέ το να προκύψει και τίποτα άλλο. Ανάλογα πάντα τα δύο κομμάτια που έχουν να κάνουν, το οικονομικό του ΠΑΟΚ και το τι υπάρχει στην αγορά. Έτσι. Αλλά ας πούμε από ξένους έκλεισε. Δηλαδή πήρε έξι, δεν έχει άλλους. Τώρα αν προκύψει κάτι από την ελληνική αγορά στην πορεία, δύσκολο μου φαίνεται πάντως να πω την αλήθεια. Ναι, αφού και ο Χρυσικόπουλος πήγε στον Κολοσσό, ο Κατσίβελς τώρα έμεινε, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει άλλο γκάρντ. Κάτι για ψηλό νομίζω λέγαμε, αφού ήρθε ο Σλαφτσάκης και ο Πόλεϊ όπως είπες και εσύ. Νομίζω ότι έχει κλείσει. Mm-hmm. Έχει κλείσει το ρόστερ πράγμα. Ο Χρυσικόπουλος είναι η αλήθεια ένας παίκτης ο οποίος ασχολήθηκε μαζί του, αλλά ποτέ δεν ήταν κοντά στα λεφτά. Ποτέ. Δεν φτάσανε ποτέ σε σημείο να πούνε ότι δίνουμε τόσα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Θέλω τόσα. Ή ανέβα λίγο πέντε. Εσύ να πέσω άλλα πέντε. Ούτε να φτάσουμε στη συμφωνία. Ήταν πολύ μακριά οι δύο πλευρές. Όσες φορές συζήτησαν. Θα μου πεις πήγε στο Κολοσσό. Με τι λεφτά πήγε στο Κολοσσό. Με λίγα αυτό. Από ό,τι μαθαίνω. Με λίγα από ό,τι μαθαίνω Κώστα. Άρα εμείς δίναμε πιο λίγα. Ναι, και επίσης και ο ίδιος ο παίκτης νομίζω έπεσε αρκετά από αυτά που ζητούσε τελικά. Πριν ναι. Κάνα δυο εβδομάδες ας πούμε για να παίξει τον ΠΑΟ. Okay, προχωράμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Τι να κάνουμε. Έτσι, ακριβώς. Εθνική πώς βλέπεις με Τουρκία, προπόνηση. Θα έχουμε γήπεδο sold out σήμερα. Sold out σήμερα με Γιάννη και τα λοιπά. Εμένα και χθες μου αρέσαμε. Καλούτσικοι ήμασταν, δεν ήμασταν άσχημοι χωρίς Γιάννη. Και μου αρέσαμε γιατί. Εντάξει, δηλαδή και παιδιά που δεν τα έχεις και πολύ στο μυαλό σου. Ο Λούντζης δηλαδή. Δηλαδή ο Λούντζης βγήκε μπροστά. Δηλαδή ο Λούντζης σου λέει ρε παιδιά, εγώ ήρθα να πάω σε μπάσκετ. Να παίξουμε. Ναι, ο Λαρεντζάκης ας πούμε έχει μια τρέλα που τη χρειαζόμαστε. Μ' αρέσει ο Λαρεντζάκης, είναι καλό σου τέλο. Και εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ο Κασέλ θα είναι, Κώστα ο Κασελάκης, στο δεκάδα χωράει. Ή όχι. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Και ο Κασέλ είναι ένα παιδί πάντως ο οποίος. Τίμιος, δηλαδή, βέβαια. Ένα λεπτό θα τον βάλεις μέσα. Θα δώσει ότι έχει ένα λεπτό. 10 λεπτά θα τον βάλεις μέσα. Θα δώσει ότι έχει 10 λεπτά. Δηλαδή χθες δεν είναι κάποιον από αυτούς που έρχονται από τον βάθος του πάγκου να πεις ότι εντάξει, μωρέ, θα κοπώ τώρα, οκ. Δηλαδή όλοι βοηθήσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε. Τώρα δεν ξέρω τον Παπέτρου τι έγινε και αν είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Θλάση, χάνει τα μάτς με τη Σερβία. Είναι σοβαρό. Χάνει τα μάτς με τη Σερβία. Τα δύο παράθυρα δηλαδή, Βέλγιο-Σερβία.
και κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το ευρωμπάσκετ. Θα το προλάβει, λένε οι πληροφορίες, ότι θα είναι εντάξει για το ευρωμπάσκετ. Ξέρεις με τα καμία που έχω συγκεκριμένο παίκτη, πιστεύει, θα μας λείψει, άμα λείψει δηλαδή. Θα την πάω ξύνη πως όχι. Εντάξει. Δηλαδή, αν με ρωτάς εμένα, εγώ προτιμάω το κασελάκι. Προτιμάς κασέλ, ε? Εγώ ναι, ναι. Εντάξει, έχει. Γιατί κοίταξε πάνω κάτω κάνουν τα ίδια πράγματα και ο ένας κάνει 120 χιλιάρια και ο άλλος κάνει 1 εκατομμύριο, κατάλαβες. Δηλαδή, κάπως έτσι το βάζω στη ζυγαριά. Όχι, καλά να το παιδί, δεν το συζητά τώρα, πλάκα κάνουμε, εντάξει. Άσχετα το αν γουστάρουμε κάποιο παίχτη, όχι. Καλά, καλά να είναι το παιδί και να παίξει το συζητάω. Και η εμπειρία που έχει είναι μεγάλη. Και νομίζω ότι αυτός και ο Παπα-Νικολάου θα είναι πολύ πολύ σημαντική, ναι, στο Ευρωμπάσκετ. Και μακάρι να είναι καλά και ο Παπαγιάννης, γιατί και αυτός θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο, αν είναι καλά. Έτσι πιστεύω. Σωστά. Ωραία. Εντάξει, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Καλώς, από εβδομάδα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Νίκο Μοσχοβίτη.